το πρώτο μάτς της σεζόν που πάω δεν απέδωσε αυτό που περιμένω. No, the second game is the second game is in our pitch and will be totally different. Το δεύτερο παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό. Θα είναι στην έδρα μας, μια διαφορετική κατάσταση τελείως. My concerning is that this week should have been or these 8-9 days should have been a very good period for us to train, to come back from the first round, to regain our freshness, our physical aspects, but a lot of things happened and it was very hard to train. We had for 4 days size of 25x30 meters for all the players, and we couldn't train well. And this we felt today in the game. We didn't have aggressivity. We reacted always later. We didn't have the second ball. Things that come from a good physical aspect. Αυτό που με απασχόλησε πολύ περισσότερο ήταν το γεγονός ότι περιμέναμε πολύ διαφορετικά αυτές τις 8-9 μέρες της νέας χρονιάς να προπονηθούμε, να είμαστε πολύ καλά από όσον αφορά την ενέργειά μας και την φυσική μας κατάσταση. Για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να γίνει ή να συμβεί αυτό. Σκεφτείτε ότι είχαμε 4 μέρες συνεχόμενες σε έναν χώρο τουλάχιστον με maximum 25 μέτρων, συγγνώμη, στον οποίο μπορούσαμε να προπονηθούμε. Οπότε αυτό κατέστησε δύσκολη την προετοιμασία μας για αυτό το παιχνίδι. Γεγονός που φάνηκε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς μας έλειψαν οι αντιδράσεις, μας έλειψε η επιθετικότητα στο παιχνίδι μας, πράγματα που βγαίνουν μέσω μιας πολύ καλής φυσικής προετοιμασίας. We had some players that were injured or sick and another that had to come back very late because he was called up in one situation, official situation in his country. Then a lot of problems that we had this week and the consequence was the way in which we enter today to play this game. Είχαμε κάποιους παίκτες οι οποίοι ήταν δραματίες, κάποιους παίκτες οι οποίοι ήταν άρρωστοι. Ένας παίκτης μας καλέστηκε για ένα επίσημο γεγονός στην χώρα του και έλειπε για κάποιες συγκεκριμένες μέρες και ως συνέπεια ήταν αυτό το οποίο συνέβη σήμερα μέσα στο παιχνίδι. Χαίρετε. There are two aspects. One that the first one that yes, I expect because always these kind of games and we talk about this yesterday, today that teams that come from second division have a possibility to show up themselves and they will give everything. Περίμενα αυτή την αντίδραση. Μιλήσαμε πάρα πολύ και χθες και σήμερα για αυτό το γεγονός. Οι ομάδες που έρχονται από την δεύτερη εθνική έχουν το μέγιστο κίνητρο για να δείξουν πράγματα σε αυτή τη διοργάνωση. The second aspect doesn't affect too much in the let's say way of what will be. It's just an important signal for us because we are not good in this moment. Δεν μας επηρεάζει ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο, αλλά είναι ένα σημάδι το οποίο μας δείχνει ότι δεν είμαστε καλά αυτή τη στιγμή. With a lot of problems and we must immediately understand for everybody that we must push much more every one of us because Sunday will be a very tough game. Ένα σημείο στο οποίο πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να πιέσουμε πολύ παραπάνω τους αυτούς μας, πρέπει το τονίζω αυτό, γιατί την Κυριακή έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που μας περιμένει στην Τρίπολη. Ο κ. Ανδρεόπουλος, παρακαλώ. Θα να σας ρωτήσω, θα σας πω και εγώ χρόνια πολλά, αν ξεχωρίσατε κάποιο ποδοσφαιριστή από την ομάδα της Παναχαϊκής, ο οποίος ενδεχομένως σας άρεσε. With a lot of will, aggressive way, spirit, normal for a team that gives everything in this kind of situations. I like the way that they played, which is a normal way for a team in their possibility. They took advantage by scoring the goal. In that moment, they increased their level of confidence. We didn't have the possibility to react as we wanted. If you are not okay, always there are moments of delaying the action. Always you arrive the second in the ball, and for this reason, Panahaiki won the game finally. Μια ομάδα με πάρα πολύ
Θέλεις μια ομάδα με επιθετικότητα, με καλή έννοια, με ένα σωστό πνεύμα. Σήμερα εκμεταλλεύτηκε τις λάθος στιγμές μας και μετά τον γκολ που κατάφερε να σκοράρει είχε την έξτρα αυτοπεποίθηση. Ήμασταν και εμείς σε μια μέρα στην οποία δεν ήμασταν δεύτεροι στην μπάλα, δεν κερδίσαμε τις μονομαχίες και έτσι φτάσαμε στο αποτέλεσμα το οποίο φτάσαμε. Did you see any player of Panagia that you liked? But yes, but I don't speak generally about individual players. Ναι, είδα κάποιους παίκτες, αλλά γενικότερα δεν μου αρέσει να μιλάω ατομικά για κάποιον παίκτη. Ευχαριστώ πολύ. Καταβολικά συγγνώμη για την ερώτηση, αλλά ξέρετε τι κάνω εγώ. Τι γίνεται με τον Μπρίγιοβιτς, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και σε περίπτωση που αποχωρήσει, αν ανατρέπονται αρκετά τα σύνδυά του. I cannot give any answer because I don't know anything official about the situation of Greece. Δεν μπορώ να δώσω κάποια επίσημη απάντηση γιατί δεν ξέρω κάτι επίσημα σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περίπτωση αυτή με τον Πυριοβίτς. Πριν από το σημερινό παιχνίδι ήταν φαβορί ο ΠΑΟΚ. Θεωρείτε ότι έχουν μοιραστεί πιθανότητες μετά το σημερινό 2-1 ή ακόμα ξεκολουθεί να έχει προβάδισμα ο ΠΑΟΚ επειδή το δεύτερο μάτς είναι στην Τούμπα. Normally, in these conditions, PAOK to be the favorite and to keep this status. It will be a game in which we are advised about the difficulty. Then we have to give everything and to treat 100% the game. This is our problem. This we must do. We are PAOK. We are professional players, and we want to continue and to go in the cup. We want to win the cup. Φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ να παραμένει φαβορί. Αυτό το στάδιο πρέπει να κρατήσουμε. Έχουμε ένα δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα, στο οποίο θα πρέπει να είμαστε 100% αποφασισμένοι και σοβαροί, ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση. Θέλουμε να προχωρήσουμε στο κύπελλο και στην πραγματικότητα θέλουμε να κατακτήσουμε το κύπελλο.